Αγαπητοί μου συνέλληνες, ξέρετε όλο αυτόν τον καιρό που αγωνιζόμαστε, 5 χρόνια περίπου, εγώ αγωνίζομαι όλη μου τη ζωή βέβαια, αλλά εσείς που είστε μαζί μου, 5 άλλοι είναι 2, άλλοι είναι 3, άλλοι νέοι, αλλά καμία σημασία. Όλοι είμαστε τον ίδιο στόχο και σκοπό. Ξέρετε ότι τα κανάλια μας έχουν κάνει τεράστιο πόλεμο. Το Facebook, τεράστιο. Ούτε σε ένα κοινωνικό δίκτυο δεν μας αφήνουν πουθενά. Μη λογαριασμοί να μας τους κλείνουν, μας πετάνε χιλιάδες ιούς. Αλλά τα προβλεπόμενα, οι κοινοποιήσεις είναι ανύπαρτες. Όταν μιλάω εγώ, παλιά δηλαδή, θυμάμαι, είχα γύρω στα 50 εκατομμύρια κόσμο στο Facebook πριν 5 χρόνια, 6 που ξεκίνησα. Και μετά άρχισαν και μου τα αφαιρούσαν. Όταν εγώ μιλάω, μου κλείνουν τις κοινοποιήσεις, αλλάζουν αμέσως. Πρώτο μισάωρο 50 χιλιάρικα, την επόμενη ώρα 3 κοινοποιήσεις. Αυτά να μην τα παίρνετε υπόψη σας. Να μπείτε σε όλα τα κοινωνικά, μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας. Παντού, να γράφετε παντού, να ποστάρετε παντού την αλήθεια, όλα αυτά τα τεράστια που έχουμε γράψει, που έχουμε και είμαστε οι ίδιοι με όλα αυτά για την Ελλήνων πολιτεία, για τον τεράστιο αγώνα της απελευθέρωσης. Θέλω να ξέρετε ότι είναι πολλές οι ψυχές που δεν έρχονται στα γραφεία μας για χιλιάδες λόγους, όμως είναι μαζί μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία που συζητάνε σε πηγαδάκια και στη δουλειά τους και παντού, και αυτό δεν θα σταματήσετε ποτέ εσείς να κάνετε τα μέγιστα. Αυτός που μπορεί θα κάνει τα μέγιστα και η απελευθέρωση θα έρθει. Θα έρθει γιατί και οι άλλοι κουβεντιάζουν, τους ενοχλούν παντού. Παντού κουβεντιάζεστε. Θέλω να πω το εξής όμως, ότι είδατε ότι όλα τα μέσα, οι εφημερίδες, τα πάντα έχουν μπει μέσα στα σπίτια μας και έχουν μπει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων μας και λένε ό,τι ψεύδος, ό,τι δολιότητα, ό,τι αντίθετο και αντινόηση είναι για μας. Αυτό έχει γίνει πάμπολες φορές και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό που το καθεστώς επιτέθηκε τόσο άσχημα και με εσωτερικές προδοσίες που είχαμε, που είναι και από πριν αυτές οι προδοσίες, δεν είναι μόνο τώρα που εμφανιστήκαν, αυτές υποβόσκουν πολύ καιρό μέσα μας. Οι οποίες θα τις πετάξουμε πάνω μας, όπως έχω πει. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε σε κανένα κανάλι. Και όποιο μας αφήνει, μας κόβει το χρόνο, μετά βγάζει ό,τι θέλει. Η μεγάλη σας δύναμη και δυναμική είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε παιδιά όχι των μαζικής ενημέρωσης ούτε της τηλεόρασης. Όπου βρείτε ραδιόφωνο και μιλήσετε, καλό θα είναι ένας ανθρωπάκος να έρθει. Αν τον πιέσουν, θα σταματήσει να μιλάει για εσάς. Είδαμε ραδιόφωνα που στηριχτήκαν απάνω τους και στηρίχτηκαν αυτά σε εμάς και τελικά μας πρόδωσαν με πολύ άσχημο τρόπο. Όχι μόνο τα στηρίξαμε, αλλά τα ανοίξαμε κιόλα, ήταν κλειστά. Δεν πειράζει. Η μεγάλη σας δύναμη, θέλω να ξέρετε, ότι είναι η διαδήλωση που δεν έγινε ποτέ καμία διαδήλωση στην Ελλάδα. Ό,τι διαδήλωση έγινε στην Ελλάδα ήταν στοχευμένη, ήταν υποκινούμενη και πυρωμένη από κάπου, από κέντρο, σιωνιστικό, φασιστικό, αντιφασιστικό, φασιστικό είναι το ίδιο, στοχευμένα, να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, οπότε η διαδήλωση δεν αποδίδει, δεν μας ακούει κανένας. Ακούστε, η διαδήλωση είναι δήλωση, είναι δήλωση του Δία. Όπως έχω ξαναπεί, Δία, είμαστε εμείς ή τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα έχουν τις δυνάμεις της Ολύμπιες μέσα. Δεν είναι ένα. Δεν είναι μία. Γι' αυτό όμως όλες οι λέξεις δεν είναι τυχαία που χρησιμοποιούμε. Είναι η διαδήλωση και γιατί δεν λέγεται Χριστοδήλωση. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι η διαδήλωση είναι το αναφέρετο δικαίωμά σου. Στο πολίτευμά σου δηλώνεις που θα κάνεις διαδήλωση ήρεμα, ωραία, πολιτισμένα. Πηγαίνεις, ενημερώνεις και την αστυνομία, γιατί εμείς αυτό κάνουμε πάντα και θα τα βρει άλλα. Ό,τι κάνουν αυτοί, ό,τι έχουν κάνει, να θυμάστε, ό,τι έχει κάνει η αστυνομία που δεν έχει πάει, ό,τι έχουν κάνει οι δικαστές, ό,τι έχουν κάνει οι πολιτικοί, οι πάντες όποιος έχει κάνει, θα έρθει ο κύκλος που αυτό θα οριμάσει και θα δείτε πώς θα σουριαστούν όλα αυτά ό,τι έχουν κάνει. Ωστόσο όμως, κοίτα τι θα κάνεις εσύ. Το μεγάλο σου δικαίωμα είναι η διαδήλωση. Η διαδήλωση λοιπόν πρέπει να γίνεται με ένα στόχο και σκοπό. Δεν πα στο Σύνταγμα και πες να φύγουν τα μνημόνια. Δεν φεύγουν τα μνημόνια μόνο, δεν πα φύγουν τα μνημόνια. Τα μνημόνια φεύγουν με το να πάρει την κυβέρνηση. Δεν πα φύγει το μνημόνιο. Από την άλλη όμως, επειδή δεν σε αφήνουν να μιλήσει πουθενά, τα προσπέκτους, τα πάνω σας, να βάλετε πολύ περισσότερα πάνω και ξέρετε σε ποια πηγή θα απευθυνθείτε. Η φωτογραφία μου παντού να του βγάλει το μάτι, γιατί αυτό είναι που του βγάζει το μάτι. Άμα θα βγάλει την ονέρλα μου, τι θα γελάνε όλοι, δεν θα είναι. Δεν θα τους βγάλει κανείς το μάτι. Αυτό που τους πονάει και που είναι στην πληγή και τους πονάει είναι ο Σόρος. Δεν υπάρχει άλλος. Τώρα να βάζει μια άλλη φωτογραφία του Κωνσταντίνου του Βασιλιά ή καμιά άλλη, μια νου πολιτικού ή μια νου Εβραίου, θα γελάνε και αυτοί μαζί μας. Αυτό που τους βγάζει το μάτι είναι εκείνο το συγκεκριμένο. Εκεί πονάνε, από εκείνον φοβούνται και δεν φοβούνται από κανέναν άλλον. Ούτε από σας φοβούνται. Εμένα με φοβούνται.
Χτυπάνε εμένα γιατί έχω εσάς. Χωρίς εσάς δεν υπάρχω εγώ. Χωρίς εμένα δεν υπάρχετε εσείς και αυτό που έκανα. Και δεν φοβούνται τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που τους φοβίζει, που μπορώ να τους κάνω, όχι μόνο που ξέρω, αλλά και που μπορώ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η διαδήλωση είναι το μεγάλο σας όπλο. Θέλω λοιπόν να δείτε, να δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδήλωση ως τεράστιο όπλο, διότι αυτοί έχουν μπει μέσα στα σπίτια μας, πήγανε μέσα στα σπίτια μας από το γυαλί, χωρίς να φοβούνται τίποτα, η δικαιοσύνη είναι μαζί τους, δεν θα τους δικάσει κανένας. Καλά κάνε εμείς, σε 5 χρόνια βλέπουμε, αναβολή σε αναβολή και συζητάμε. Οπότε εμείς θα έχουμε κάνει δουλειά μας, εσείς δεν θα υπάρχετε κύριε Ελλήνων Συνέλευση και κύριε Ζώρα. Εμείς θα λέμε στα κανάλια ό,τι θέλουμε. Επειδή τους πειράζει η εικόνα και επειδή μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας και στους άλλους συνέλληνες και λένε τις βρωμιές μας, ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, ότι παίρνουμε λεφτά, όλες αυτές τις γελιότητες και τις ιδεολειότητες, και σε διαβάλλουν παντού και προσπαθούν να σε διαλύσουν και να σε σβήσουν, είναι ο καιρός να κάνουμε μια διαδήλωση οργανωμένα η Ελλήνων Συνέλευση για όλους αυτούς που παράγουν άδικο. Πρέπει να χτυπήσουμε το άδικο στη ρίζα. Το άδικο δεν έχει καμιά σχέση, όπως έχω πει, με το δίκαιο. Είναι δύο αντίθετα θέματα, δύο αντίθετα πράγματα. Και παράγεται όταν δεν διαχειρίζεσαι καλά το δίκαιο. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουν παράξει άδικο σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο θα το νιώσουν τώρα. Η λύση είναι η εξής. Το να κάνει μια διαδήλωση στο Σύνταγμα δεν λέει τίποτα. Το να κάνεις όμως διαδήλωση στον Αντένα απ' έξω, να του πεις γιατί λέτε ψέματα, γιατί δεν μας αφήνετε και εμάς να μιλήσουμε, γιατί κάνετε ψεύτικα ρεπορτάζ, γιατί δεν βγάζετε τα στοιχεία, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει διαδήλωση στο σπίτι του Χατζηνικολάου, να μάθει η γειτονιά ότι είναι ξεφτύλας. Διότι αυτά που κάνει δεν πρέπει να τα κάνει ούτε από τη βάση της διοντολογίας, ούτε να βρίζει εμάς, ούτε να βρίζει εμένα, ακόμα κι αν ήμουν ρε παιδιά πατεώνας. Που πατάω στους αιώνες. Βάση του νόμου δεν πρέπει να μιλάει έτσι. Σε προσβάλλει άμα το θέλετε. Αυτό που έχει γίνει είναι για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε κανένα άλλο κανάλι και σε κανένα άλλο κράτος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ελλήνων Συνέλευση, με όλα τα νόμιμα χαρτιά, με όλες τις αποφάσεις, με όλα τα στοιχεία, να βγαίνουν και να λένε ό,τι θέλουν. Άρα εσύ με ποιο θα τα βάλεις, με το γυαλί? Δεν γίνεται. Φορτώνεις, τσαντίζεσαι, γράφεις στο Facebook. Ας σου πω μια λύση λοιπόν. Πας λοιπόν απ' έξω από το σπίτι του Χατζηνικολάου, το οποίο εσύ δεν θα πεις ότι πας στο σπίτι, αλλά αφού μένεις στην οδό τάδε και στο νούμερο τάδε, εσύ θα κάνεις διαδήλωση στην οδό τάδε και στο νούμερο τάδε. Εκεί θα κάνεις διαδήλωση. Και θα κάνεις διαδήλωση για το άδικο που σου κάνει ο δημοσιογράφος σε όλη την Ελλήνων Συνέλευση. Κάτοτε. Ο δικαστής έβγαλε αποφασή. Γιατί ρε δικαστά μου βγάζει ότι γουστάρεις? Αλήθεια. Διαδήλωση λοιπόν. Γιατί δεν είναι μια διαδήλωση? Γιατί να μην πούμε το άδικο αυτό που συμβαίνει και κάνεις? Ποιος θα σε πειράξει? Γιατί παιδί μου κάνεις άδικο? Σε πληρώνω εγώ. Είσαι στην πολιτεία μου. Είσαι στο κοινωνικό μου σύνολο και παράγεις άδικο. Γιατί παράγεις άδικο? Γιατί βλέπεις τα στοιχεία? Διαδηλώσεις επί προσωπικού. Στα κανάλια απ' έξω. Κάντε μια διαδήλωση έξω από το Sky. Και τι θέλετε κύριε για τη διαδήλωσή σας? Βγάζετε τις ιδέες. Βγάζετε όλα τα ψεύτικα και δεν βγάζετε και εμάς να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να αποσταθεί η αλήθεια. Παράγεται άδικο στον πολιτικό μας φορέα, παράγεται άδικο στον ανθρωπιστικό οργανισμό Αμυγές Ελληνικού, την Ελλήνων Συνέλευση, όπου είμαι όλα τα γραφεία μας, που εμείς αυτό προάγουμε και υπερασπιζόμαστε κάθε δίκαιο, κάθε πολίτη, κάθε Έλληνα, όλου του έθνους απανταχού της γεράς. Γιατί κάνεις άδικο? Δεν κάνεις διαδήλωση? Έξω από τη Γαδά. Διαδήλωση έξω από τη Γαδά. 200, 300, 500, 1000 άτομα με τα πάνω σας όλα και να φωνάζεις του αστυνομικού διευθυντή να του πεις γιατί δεν κάνεις έρευνα βρε αγόρι μου για όλα μου τα σπασμένα γραφεία? Γιατί κάνεις ελέγχους κάθε βράδυ σε τόσα μπλοκ? Ωραία, και σου λέμε ότι μας έχουν σπάσει τα γραφεία και κανένας διοικητής δεν κάνει έρευνα. Τραβάτε λοιπόν στο γενικό έξω από τη Γαδά, κλείστε την Αλεξάνδρας, κάντε μια διαδήλωση να δούμε τι θα κάνει ο αστυνομικός διευθυντής και άμα πρέπει να είναι εκεί. Και να μας απαντήσει ο αστυνομικός διευθυντής. Όχι να πηγαίνει χαραλάμπους ή ως ώρας ή εξώδικο. Έχουμε στείλει 1000 εξώδικο στην αρχηγό της Γαδά, στην αρχηγό της Αντιδημοκρατικής, σε 700 υπηρεσίες. Μας κοιτάνε ότι έχουμε δίκιο. Και τι μου λέτε έχω δίκιο? Ωραία, και κάνε, τι θα κάνεις? Ωραία, τι να κάνω, να κάνω εγώ τον αστυνομικό? Να φορέσω στολή και να βγω έξω να κάνω περιπολίες? Τι να κάνω? Να φτιάξω ιδιωτική security? Τι να κάνω? Ζητήσαμε να κάνουμε και να συστήσουμε ένα σώμα security, το οποίο να φυλάει εμένα και κάποια άτομα τα οποία είναι στο φορέα και κινδυνεύουν με δολοφονικές επιθέσεις σε μένα, και αρνήθηκε ο άλλος πάγος και αρνήθηκαν οι αξιωματούχοι των δικαστηρίων και λένε όχι, εμείς τον θέλουμε εκτεθειμένο, μπας και τον εσκίσει κανένας και τον διαλύσει. Ω παρέ παιδιά,
Και δεν θα κάνουμε διαδήλωση γι' αυτό. Διαδήλωση λοιπόν, πραγματικά. Διαδήλωση έξω από τα γραφεία της ΕΕ. Διαδήλωση. Διαδήλωση. Διαδήλωση να πούμε έξω από τη Γαδά. Διαδήλωση από κάθε δημοσιογράφο. Δεν ακούει στο σπίτι σου την Κηφισιά όπου μένει. Για να δεις να πούμε πώς θα γίνει στο σπίτι σου. Μπήκες μέσα στο σπίτι μου και με έβριζες. Και τα παιδιά μου τώρα εμένα με λένε εγκληματία και τι κάνω και άλλοι. Άφησε τον κάθε γάιδαρο εκεί πέρα στην τηλεόραση και έλεγε ότι όλες αυτές τις αηδίες που λέγατε, όλα αυτά τα έκτροπα. Να στο κολλήμω στη γειτονιά σου που τρως εκεί. 100 άτομα απ' έξω. Να σε κάνω να πούμε να σου κάνω μια διάδηλωση γιατί το παράγεις αυτό. Κυνηγήστε τους παιδιά με διαδηλώσεις. Νόμιμες. Ενημερώστε και την αστυνομία που πάτε να κάνετε διαδήλωση. Και θα κάνεις διαδήλωση για το άδικο που σου κάνει. Γι' αυτό δεν γίνεται διαδήλωση. Όταν υπάρχουν όλα δίκαια και δεν υπάρχει κανένα άδικο, δεν γίνεται διαδήλωση. Ωραία. Διαδηλώστε νόμιμα. Όπως δικαίωμα έχετε. Αφού δεν σας βγάζουν στα κανάλια και δεν σας βγάζουν πουθενά, στα σπίτια σας. Στα σπίτια τους. Δεν θα πας στο σπίτι τους, θα πας εκεί που μένει. Μα εκεί θες να κάνεις διαδήλωση. Και δεν μπορείς να πει αστυνομία γιατί κάνεις εκεί διαδήλωση. Εκεί την οδό διάλεξα εγώ. Οδό και αριθμό τάδε, όπου μένει. Στοχεύστε από όλη την Ελλάδα. Να διαδηλώσετε έξω από κανάλια τοπικά. Γιατί ρε τοπικό κανάλι δεν βγάζεις αυτό το γεγονός. Γιατί δεν το βγάζεις. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζεται. Έχουν φωνάξει όλα τα κανάλια και μας έχουν βρήσει όλα τα κανάλια. Μπορείτε να διαδηλώσετε σε όλα τα κανάλια τοπικά ή εθνικά όλα όσα έχουν πει οτιδήποτε ψεύδος για μας. Να σου επιτρέψει να μιλήσεις και διαφορετικά να κάνεις μια διάδηλωση να μάθει ο κόσμος όλος. Να τραβηχτεί βίντεο και να βγει στο YouTube. Να βγαίνει και να αναφέρεται παντού την κάθε διάδηλωση με συνθήματα. Όμορφα, πολιτισμένα, όπου το άδικο που μας έχουν κάνει να εμφανίζεται στον κόσμο. Και βεβαίως, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος με πάρα πολύ άδικο και τους έχουν αδικήσει πάρα πολλούς στις τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι, τους έχουν εκβιάσει. Τους έχουν κάνει. Εάν βγάλετε ημερομηνία και δημοσιεύετε κάθε φορά πότε θα γίνεται μια διαδήλωση, θα έρχονται άνθρωποι που πραγματικά τους έχουν κάνει πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ άδικο, είτε δημοσιογράφοι, είτε κανάλια, είτε δικαστές. Άμα φωνάξετε σε δικαστή να πάτε, όπου έχει βγάλει και έχει βάλει τη μισή Ελλάδα φυλακή, θα έρθει η μισή Ελλάδα. Γιατί η μισή Ελλάδα είναι φυλακή και η μισή Ελλάδα είναι έτοιμη να μπει ή να παίξω. Απλά δεν έχουν φυλακές και το καθυστερούν και εκβιάζουν τον κόσμο. Πάμε να μπούμε όλοι φυλακή να τελειώνουμε. Πρέπει λοιπόν, αν φωνάξετε, θα δείτε τι απήχηση τεράστια θα έχει. Μπείτε σε διαδηλώσεις, σε πραγματικές διαδηλώσεις, σε πραγματικά από αυτά που κάνανε. Γιατί εσύ δεν ζητάς δικαίωμα, εσύ πραγματικά σου έχουν κάνει άδικο και φωνάζεις για το άδικο. Να το διορθώσει ο ίδιος ο δημοσιογράφος, να το διορθώσει ο δικαστής. Και επιστολές παντού. Όποιος έχει κάνει άδικο, επιστολές. Επιστολές στο ΕΣΥΡΟ, επιστολές στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, επιστολές στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στη Γαδά. Στείλε εσύ την επιστολή, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Αυτός που είναι στη Γαδά τώρα δεν εκτελεί μεθαύριο. Θα εκτελέσει εσύ. Άσε την επιστολή εκεί να υπάρχει. Άσε μια επιστολή εκεί τον ενημερώνει και να δούμε γιατί δεν έκανε αυτός κάτι. Γιατί όταν θα έρθει μια επιθεώρηση και θα του πει: Έλα εδώ, ρε παιδί μου, έχει 10 επιστολές. Ναι, τι έκανε για αυτές. Δεν έκανε. Γιατί δεν έκανε. Σκοπιμό. Τι έκανε. Παράβασε καθήκοντο. Δηλαδή έλεγε στο σκοτώνανε και εσύ δεν πήγαινε. Σε φωνάζανε να κάνει έρευνα και εσύ δεν έκανε. Όχι, εγώ δε φταίω, μου είπε ο προϊστάμενο από τον Άριο Πάγο. Α, ο προϊστάμενο. Εδώ δεν είναι προϊστάμενο. Σκοτώνει τον κόσμο εδώ. Σπάνε τα γραφεία. Έχουν σπάσει 200 γραφεία. Τι έκανε. Δεν έκανε. Γιατί δεν έκανε. Μα αφού μου είπε ο κύριο Τσίπρα. Α σου πει ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα είπε ποιο το πει. Α, ο κύριο Τσίπρα τον είχε πάρει ο κύριο Τσάρη και του είπε να μην κάνει τίποτα και να με διαλύσει. Θα το βρούμε όμως αυτό τώρα. Εσείς διαδηλώσεις έχετε για όλο αυτό το κακό που έχει γίνει. Τώρα θα παίξω λοιπόν στον Δήμαρχο. Σε ποια δημαρχία υφίσταται που έχει γίνει οτιδήποτε τώρα για τους συνελληνές μας, να κάνεις πραγματικές διαδηλώσεις. Στους δικαστές, στους δημοσιογράφους, στα κανάλια, στον Υπουργείο, έξω από τη Γαθά. Μαζευτείτε εδώ στην Αθήνα να πούμε. Κάποιοι από την Αθήνα και μπαίνετε σε μια διαδικασία να πάτε στη Γαθά να κάνετε μια ωραία διαδήλωση. Να μας απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής γιατί σπάντα γραφεία και μας τα γράφουν και γιατί δεν κάνει καμία έρευνα. Τι να σου πει, θα σου πει αναρχική. Η αναρχική, ποια αναρχική. Η Αντίφα, έχουν καταστατικό, έχουν σελίδες και πάνε εδώ στα εξάρια. Μας χωροϊδεύεις, πες του. Ωραία, εδώ μας καταστατικό, εδώ μας στοιχεία. Ποιοι είναι εκείνοι, να σου πάμε δικαστήριο. Και άμα πότε σας δώσουν καταστατικό τον Αντίφα, εγώ θα αλλάξω όνομα. Συνελληνές, πρέπει να οργανωθείτε πάρα πολύ καλά και δυνατά. Αυτό είναι το τρίτο μέρος. Οι προδότες που έχουμε ανάμεσά μας θα φύγουν και θα φύγουν αμέσως, θα κοπούνε μαχαίρι. Χρειαζόταν ο χρόνος για να δείξουν τα μούτρα τους και τι κάνουν και πού είναι. Να δω πώς θα αισθανθείτε όταν μάθετε κάποια στιγμή ότι οι άνθρωποι δικοί μου που ήταν στον υψηλό πυρήνα, στο στενό πυρήνα το δικό μου, στον ανακριτή,
είπανε ότι ο Σόρας ότι ο Σόρας τους παρέσυρε στην Ελλήνων Συνέλευση. Θα φρίξετε. Για φανταστείτε τώρα να έχουν πει οι άνθρωποι δικοί μου που είναι και κατηγορούμενοι, να έχουν πει οι άνθρωποι δικοί μου ότι τους παρέσυρε ο Σόρας στην Ελλήνων Συνέλευση. Τους παρέσυρε. Οπότε αυτός ο αρχηγός, εμείς δεν φταίμε τίποτα, εμείς είμαστε πρόβατα να πούμε. Και μετά γυρίσαν πίσω για να πάνε να διοικήσουν. Για το φαντάζεστε αυτό. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Να πούνε στον ανακριτή έτσι, εμείς δεν φταίμε τίποτα. Ο Σόρας μας παρέσυρε, αυτός είναι. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μαλάκιδες ήμασταν. Τι να πούμε εμείς. Και μετά να γυρίσουν σε εσάς, να σας το παίζουν ηγεσία και να θέλουν να κάνουν συνέδριο. Άρε συνέλληνες. Όλα αυτά θα καθαρίσουν. Θα πάμε στο τρίτο μέρος. Στην τελευταία, γιατί τώρα το επιτέθηκε το καθεστώς. Και θα πάμε στο τρίτο μεγάλο κομμάτι. Που εκεί θα είναι όλη σας η νίκη και εκεί πρέπει να μπει όλη η δυναμική σας. Η τεράστια δυναμική σας. Η φωτιά σας. Η καρδιά σας να πάρει φωτιά. Να ενώσετε όλους τους Έλληνες. Να ανοίξετε γραφεία παντού. Να μην σας κολώσει τίποτα. Έχουμε 330 γραφεία. Σταματάνε αυτοί να λένε οτιδήποτε. Δεν ξαναμιλάει κανένας. Μιλάτε εσείς. Και αυτοί δεν ξαναδίνουν διαταγές. Άλλωστε πάντα εσείς μιλάγατε. Αυτοί απλά εισπράτανε που ανήκει το κάθε γραφείο. Και πάντα αυτή την τριάδα, μια τριάδα. Μια τριάδα την είχα εγώ σε ισορροπία. Αυτοί μισούνται μεταξύ τους και σκοτώνονται. Ο ένας δεν αντέχει τον άλλον. Μόνο με το καθεστώς μπορούν να ενωθούν αυτοί. Η τριάδα αυτή δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Μισεί ο ένας τον άλλον. Την τριάδα σε με αλχημικό τρόπο την κράταγα εγώ όπως είναι. Και έφτασε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Γιατί αν δεν ξεκαθαρίσει τώρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Προχωράμε δυνατά, δυναμικά. Παντού ομιλίες. Έχω ομιλητές και γερά παιδιά για μυαλά παντού. Έχω πολεμιστές που είμαι συντονισμένος μαζί τους και είναι ένα μαζί μου. Εγώ είμαι ένας με εσάς και εσείς ένα μαζί μου. Το καταλαβαίνετε μέχρι το τέλος. Μέχρι την απελευθέρωση. Μέχρι και το τελευταίο κύτταρο που θα πάρουμε. Μέχρι το τέλος. Ομιλίες παντού, να ανοίξετε τα γραφεία σας, οι περιφέρειες να δυνάμωσουν, να καταλάβουν όλη τη δύναμή σας, να δω ότι ενώνεστε σε ένα τεράστιο αριθμό, σε ένα έθνος που θέλουμε όλοι τα ίδια και θέλετε όλοι τα ίδια. Έχετε τρόπο στο μυαλό σας, είστε νοηματικοί άνθρωποι, το οποίο μπορείτε να βάλετε κάτω τα πράγματα που έχουμε με τεράστια νόηση και να διαχειριστείτε τους συνελληνές μας, τους αδερφούς μας που είναι άλλοι πλανεμένοι, άλλοι δογματισμένοι, άλλοι χρωστάνε, αυτοκτονεί κόσμος κάθε μέρα. Πήγε κανεί σε μια εκκλησία, τόσε προσευχέ κάνουν σε εκκλησίε. Για να σταματήσουν οι αυτοκτονίε. 45.000, 50.000 αυτοκτονίε έχουμε. Παιδιά, με προσευχέ δεν γίνεται τίποτα. Οι επιλογέ μα χαρακτηρίζουν. Και σήμερα εμεί έχουμε τη δύναμη των επιλογών. Τον πλούτο, τη δύναμη, την πολιτική, τα πρωτόκολλα, την εθνοσυνέλευση. Πώ θα πάμε όλα σε εθνοσυνέλευση. Με τι θα πάμε σε εθνοσυνέλευση. Αν δεν πάει το 51, το 52% του ελληνικού λαού. Μαζεύτε τον κόσμο. Ελάτε να κάνουμε τη διαφορά. Περιμένει ο πλανήτη όλο. Αγωνιστικού χαιρετισμού.